καταρχάς πώς είναι ο Ηλίας Βρετός και τι ώρα ακριβώς συνέβη, πώς το μάθατε και σε ποια κατάσταση είναι? Καταρχάς, ήμασταν στο Ρέθυμνο χθες το βράδυ, είχαμε εξτρά. Ήταν αδιάθετος, δεν ήταν καλά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ αγωνιστής και μαχητής, τραγούδησε, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του live, έφαγε κάτι μάλλον και τον πείραξε από ό,τι διαπιστώσαμε. Κάποια στιγμή στα μέσα του live έκανε εμετό, μετά συνέχισε, επειδή όπως σας είπα δεν τον καπαρατάει ποτέ, συνέχισε, έκανε το live, δεν κοιμήθηκε χθες το βράδυ καθόλου, ήταν άϊπνος, σηκώθηκαμε σήμερα το πρωί για να πετάξουμε από Ηράκλειο, να φύγουμε από Ρέθυμνο, δεν ήταν καλά, μου λέει Λουκά, μάλλον θα με πάω στο νοσοκομείο. Του λέω: ξεκινάμε για το Ηράκλειο. Αν δεν είσαι καλά, θα σε πάω εκεί. Αισθάνθηκε καλύτερα, πετάξαμε. Ήταν τον πάγο στο σπίτι. Τελικά ήρθε μία φίλη του με το αυτοκίνητό του, που είχε πρόσβαση στο αυτοκίνητο και τα κλειδιά του και το πήρε. Και όταν έφτασα εγώ στην Γλυφάδα στο σπίτι μου, έλαβα ένα τηλέφωνο από συνάδελφό σας ότι κάτι συμβαίνει. Φανταστείτε ότι ξεκίνησα την ίδια ώρα, 9.30 ώρα. Ήμασταν στο αεροδρόμιο, αυτό πρέπει να γίνει γύρω στις 10-10 και κάτι. Ξεκίνησα, έφυγα αμέσως, ήρθα εδώ στο κρατικό της Νίκαιας και φανταστείτε ότι την ώρα που ήρθα εγώ έφτασε και ο Ηλίας. Έκανα 45 λεπτά να τον απεγκλωβίσουν και οι πρώτες κουβέντες που είχα από τον Ηλία ήταν ότι ο Θεός τον βοήθησε που ζει, γιατί πραγματικά δεν έχω δει εγώ τις φωτογραφίες ακόμη, αλλά μου είπαν ότι έχει γίνει μια μάζα από σίδερα. Εμείς μάθαμε ότι η κοπέλα προσπάθησε να κάνει ένα ελιγμό για το λεωφορείο, συγγνώμη, πήγε να χτυπήσει ένα φορτηγό, έκανε ένα ελιγμό και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Ήταν ένα άσπρο αυτοκίνητο, το οποίο τους έκλεισε, έκανε αριστερά, μου είπε, έκανε δεξιά, της έφυγε, έχασε τον έλεγχο, τούμπαρε το αυτοκίνητο όπως μου είπανε οι τραυματιοφορείς. Και έπεσε πάνω στο δέντρο. Μάλλον έπεσε από την πλευρά του Ηλία. Για να χτυπήσει ο Ηλίας, γιατί η κοπέλα είχε μόνο ένα τραύμα στο κεφάλι. Μικρό. Τελικά έγινε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μου είπαν εμένα ο Ηλίας και η κοπέλα. Τώρα αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση είναι ο Ηλίας? Είναι μια χαρά, μιλάει, έχει τις αισθήσεις του, έχει σπάσει το χέρι του, το πόδι του και τη λεκάνη. Θα μπει στο χειρουργείο. Η λεκάνη δεν είναι πολύ σημαντική, είναι δηλαδή επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, ακόμη δεν ξέρουμε όμως γιατί. Φανταστείτε ότι για να βγω να σας ενημερώσω, με ενημερώσαν οι γιατροί, αλλά και αυτοί ακριβώς δεν ξέρουν λεπτομέρειες. Θα μας πούνε λεπτομέρειες σε λίγο. Εννοείται ότι το χέρι και το πόδι δεν είναι τίποτε. Η λεκάνη είναι λίγο πιο σοβαρό. Λουκά, όταν τον είδες, γιατί μας είπες ότι ήρθες την ίδια ώρα που έφτασε και ο Ηλίας, περιέγραψε μας λίγο την εικόνα σου. Ομού, ξέρετε. Τι σου είπε, πώς είπε? Ήταν λογικό, είχε σπάσει. Είχε σπάσει τρία πράγματα, πονούσε. Κλείδωσε από θαύμα. Αλλά μιλούσε, είχε τις αισθήσεις του από την πρώτη στιγμή, δεν είχε πρόβλημα. Οι γονείς του πώς αντέδρασαν στο άτομο? Την πήρα κατευθείαν τη μαμά του και τον παπά του, τους ενημέρωσα μόλις ξεκίνησα. Τους καθησύχασα, τους είπα ότι αν και δεν είχα μιλήσει μαζί του, ότι μου είχαν πει οι τραυματιοφορείς ότι είναι καλά, ότι δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, οι γονείς του είναι στεναχωρητοί, ξεκίνησαν αμέσως όπου να είναι στάνο. Ζώνες ασφαλείας φορούσαν. Και οι δύο, ναι. Ποιος φταίει, μπορείτε να μου πείτε? Η τροχιά τι είπε. Η τροχιά δεν είπε τίποτα, αλλά μάλλον πρέπει η κοπέλα να έχασε τον έλεγχο. Μάλλον. Έτρεχαν. Όχι, μου είπε ότι δεν έτρεχε, πήγαινε σιγά.